Ξεκινήσαμε μαζί με τον κύριο Λαζάρου μία τέτοια μορφής εκπαίδευση, μάλλον ήταν περισσότερο από όσο έπρεπε αναγκαία. Είναι τεράστιο το θέμα της προκαιρικής διάγνωσης. Ο στόχος μας είναι να προχωρήσουμε σε μια διαφορετική μορφή εκπαίδευσης. Ανεβαίνουμε πάνω τώρα στη μονάδα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχετε μία βλάβη και ίσα ίσα χρειάζεται να ακουμπήσετε τη βελόνα σας πάνω στη βλάβη. Πάω την κλάδη και το πατάω. Είναι πάρα πολύ εύκολο, παιδιά. Ωραία, αυτό είναι πολύ ωραία εικόνα. Όταν κρατήσετε σταθερά το αριστερό σας χέρι, μείνετε λίγο το χέρι το δεξί, λίγο πάνω κάτω, θα το δείτε ότι είναι σε καλύτερη θέση. Θα δείτε την άκρη της βελόνας. Να σου κάνω τώρα, εσείς δεν βάζετε κάποια έξτρα πίεση. Αυτό είναι, το κρατάς σταθερό και μετράει μόνο του. Κάνετε τις μετρήσεις από μόνο του. Ναι, απλώς το κρατάω λίγο ακίνητο και δεν πιέζω πολύ. Γιατί όσο πιο πολύ πιέζεις, δημιουργείς παραμόρφωση στη βλάβη και την παρουσιάζεις σαν σκληρή. Αυτό μπαίνει με ένα κλικ, εδώ πέρα εφαρμόζεται, γάντια αποσβηρωμένα και ουσιαστικά βιδώνεται το πιστόλι πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, πλέον φρενάρει επάνω στο δέρμα, εδώ δηλαδή, και δεν μπορεί να φύγει προς τα μέσα. Το φρένω κατευθείαν. Τις βλέπετε τις δύο άσπρες γραμμές. Η βελό, το άκιστρο είναι μέσα εδώ τώρα. Όσο πιο βαθιά είναι η βλάβη σε σχέση με το δέρμα, όσο πιο βαθιά είναι κοντά στο μείζωνα θωρακικό μια βλάβη, τόσο πρέπει να προσέξετε από πού θα περάσετε, θα κάνετε entry μέσα στο μαστό. Και άμα κουνήσεις λίγο τη βελόνα δεξιά, μπράβο. Σε σχέση με τη γραμμή που υπάρχει στον ηχοβολέ, έτσι, αυτό είναι, τέλειο.
But that was when I ruled the world.